Θέλουμε πριν απ' όλα να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες φοιτητές, μαθητές και σπουδαστές που σήμερα διαδήλωσαν και που σας διαβεβαιώ ότι αν δεν υπήρχε το θέμα του κορονοϊού θα είχε κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Και θέλουμε για έναν άλλο λόγο να το χαιρετήσουμε και να απευθυνθούμε σε εσάς. Για σκεφτείτε ένα νέο παιδί μέσα στον τρόμο του κορονοϊού που είναι υπαρκτός, το να ψηφά, παίρνει τα μέτρα του, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, και κατεβαίνει στη διαδήλωση. Αυτό δεν το σκέφτεστε? Δεν το σκέφτεστε? Δεν το εκτιμάτε ότι νέα παιδιά μπροστά σε αυτό το κίνδυνο που είναι υπαρκτός, λέω, που εμείς λέμε όλα τα μέτρα και τα πήραμε, αν δείτε τις δικές μας δυνάμεις τουλάχιστον, δεν το σκέφτεστε ότι κατεβαίνει στη διαδήλωση? Γιατί άραγε? Γιατί το διατάζει το κόμμα? Γι' αυτό κατεβαίνει, έτσι νομίζετε? Κάνετε μεγάλο λάθος και θα σας απαντήσω. Σε ποιες συνθήκες, αλήθεια? Ή μάλλον να πω κάτι άλλο. Δεν έχετε ντροπή, τσίπα πάνω σας, να λέτε ότι οι διαδηλώσεις διαδίδουν τον κορονοϊό? Τι ξεφτύλα είναι αυτή? Πέστε μας λοιπόν. Οι δύο μελέτες που έχουν γίνει λένε ότι τα κέντρα διάδοσης του κορονοϊού είναι πρώτον οι εργασιακοί χώροι και δεύτερον τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Ναι ή όχι? Οι δύο μελέτες που έχουν γίνει. Πέστε μας λοιπόν, σας προκαλώ. Προκάλεσα και το Μητσοτάκη όταν ήταν εδώ στον προϋπολογισμό. Πόσους ελέγχους έχετε κάνει στους εργασιακούς χώρους, στα πούλμαν που μεταφέρουν τους εργάτες το πρωί, στη Σύνδο και αλλού και στην Αθήνα? Πόσους ελέγχους έχετε κάνει στο μετρό? Δεν τρέπεστε να μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον? Γιατί? Για να βγάλει 1,5 εκατομμύριο και όχι 1,200 το μετρό? Και έρχεστε και κατηγορείτε τους διαδηλωτές, τα νέα παιδιά? Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Πέστε μας, σας ξαναλέω, κυρία Κεραμέως, μην μιλάτε με τους συνεργάτες σας. Βγέστε αν έχετε θάρρος, για να μην πω τίποτα άλλο, και να πείτε πόσους ελέγχους έχετε κάνει με βάση τη μελέτη που έγινε, που λέει ότι το κέντρο διάδοσης είναι πρώτα απ' όλα οι εργασιακοί χώροι. Πόσους ελέγξατε? Τι πρόστιμα βάλετε? Τι να βάλετε, μωρέ, τώρα, αφού είστε υπόδουλοι αυτονών? Τι φοβάστε? Έστω να φοβήσετε κάποιους να πάρουν μέτρα για μαζικά τεστ, για μάσκες, αυτά τα στοιχειώδη τέλος πάντων που μπορεί να δημιουργηθούν. Και έχετε το θάσος, το απίθμενο, να λέτε ότι ο κορονοϊός διαδίδεται από τις διαδηλώσεις. Ντροπή. Θα το πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Και μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι όπως είναι στις δημοσκοπήσεις. Έρχεστε λοιπόν τώρα, ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμενων, σε άλλες συνθήκες, πολύ χειρότερες, και φέρνετε ένα νομοσχέδιο, είναι το τρίτο. Το τρίτο δεν είναι, Γιάννη, το τρίτο. Μέσα σε μία περίοδο όπου οι μαθητές είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και θα το πω απλά, σαρταρισμένοι. Ίσως δεν έχετε συνέστηση τι σημαίνει στο σπίτι και με το κινητό ή με τον υπολογιστή. Έρχεστε λοιπόν όταν οι φοιτητές λείπουν ένα χρόνο από τα πανεπιστήμια. Καλά φαντάζεστε έναν καρδιολόγο που αύριο θα βγει, που έχει να πάει ένα χρόνο σε κλινική? Να σας πω αυτά. Φαντάζεστε σχολές, δεν λέω και άλλες έχουν προβλήματα, που έχουν εργαστήρια και που δεν ξέρουν τι πάνε να πει εργαστήριο ή τα έχουν διακόψει? Γιατί τα κλείσατε? Δεν έχετε λεφτά? Μη μας το πείτε. Τι λέτε, αλήθεια? Λεφτά έχετε και δίνετε δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί δεν ανοίγετε τα πανεπιστήμια, γιατί δεν ανοίξατε τα σχολεία όλο αυτό το διάστημα? Αίθουσες υπάρχουν χιλιάδες. Το έχουν πει ακόμα και δικοί σας. Κύριε Θεοδωρικάκο, είσαστε εδώ. Έχει αίθουσες ο Δήμος της Αθήνας? Έχει. Έχουν οι άλλοι δήμοι? Γιατί δεν τα αξιοποιούν? Γιατί δεν προσλαμβάνετε καθηγητές? Γιατί, λέει, δεν έχουμε λεφτόδεντρα, αλήθεια? Πόσα δισεκατομμύρια δίνετε στους επιχειρηματικούς ομίλους κάθε μέρα? Έρχεστε λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες
Και τι κάνετε, μα δεν υπάρχει δηλαδή έλεος. Δεν υπάρχει πραγματικά έλεος και μάλλον εσείς ζείτε στους πύργους σας και όχι στην πραγματικότητα. Και τι λέτε λοιπόν, αλλάζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα εν μέσω πανδημίας. Με όλη αυτή την κατάσταση, κάτι ντρέπεστε λίγο. Τόση απανθρωπιά, αλήθεια. Πώς φέρεστε τόσο εχθρικά, με μίσος, απέναντι στις λαϊκές οικογένειες που έχουν κάνει ένα προγραμματισμό, που έχουν κάνει θυσίες οικονομικές και έρχεστε τώρα και τα αλλάζετε ώρα. Είσαστε αδίσταχτοι. Και είναι λογικό το ότι είσαστε αδίσταχτοι. Είσαστε κοινωνικά απάνθρωποι απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Και ας λέτε τα ανάποδα. Φαίνεται ένα σκληρό, πολύ σκληρό, ταξικό νομοσχέδιο. Τι πετύχατε όμως. Ένα πράγμα θα σας παραδεχτούμε. Ότι συσπηρώσατε όλους. Συσπηρώσατε μαθητές, φοιτητές, γονείς, καθηγητές και ξέρετε ιστημένες δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτή είναι η απάντησή σας. Μα έρχεστε στη Βουλή και μας λέτε, οι δημοσκοπήσεις λένε αυτό. Η ερώτηση π.χ. Θέλετε ασφάλεια στο πανεπιστήμιο, τι θα πει κανένας. Μπορεί να πει όχι, βεβαίως και θέλουμε. Άρα λέτε εσείς, το 80% θέλει ασφάλεια, επομένως αστυνομία. Έτσι κάνετε πολιτική και δεν είναι τυχαίο. Λέμε λοιπόν, λέτε ότι είναι νομοσχέδιο, κυρία Κεραμέως, που δεν με ακούτε, δεν το κοιτάτε. Και άσαρες δεν είμαστε όλοι. Κοινής λογικής. Εμείς συμφωνούμε ότι είναι κοινής λογικής. Το ερώτημα είναι για ποιον. Για ποια λογική και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όπως όλη η πολιτική σας και εσάς και των προηγούμενων υποτάσσεται και εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που λέτε ότι είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, δηλαδή του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων, έτσι και το νομοσχέδιο για την παιδεία εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Άλλωστε, αν κάνουμε λογαριασμό, ποιος σας στηρίζει σε αυτό το νομοσχέδιο? Σας στηρίζουν όλοι αυτοί πρώτα απ' όλα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών. Τι είναι άρα το νομοσχέδιο? Είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, κύριε φίλη, όλες μα όλες. Είναι και συμπληρώνεται τώρα, μπαίνει δηλαδή τα φόπλακα, για να το πω έτσι απλώς, από τη Νέα Δημοκρατία. Τι είχαμε? Νόμο Διαμαντοπούλου. Το θυμάστε? Πανεπιστήμιο ΑΕ. Νόμος, μη βιάζεστε, νόμος Γαβρόγλου. Και τώρα μη με γαργαλάτε τώρα και θα πω βαριές κουβέντες. Νόμος Γαβρόγλου. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να τις πω αυτές. Νόμος Γαβρόγλου, 2018. Και τώρα Νέα Δημοκρατία. Ταξικούς φραγμούς ουσιαστικά. Κόβει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών από τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Τι λέει αυτή η στρατηγική? Και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Λέει λοιπόν, διαβάζω, επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ, αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς, αυτό είναι εκπαίδευση. Και μας λέτε και αναβάθμιση. Τι δεν τρέπεστε? Δηλαδή τι είναι, φτηνό εμπόρευμα που θα το πουλήσουμε στους βιομηχανούς και στους άλλους? Αξιολόγηση με κριτήρια της αγοράς, αποσύνδεση πτυχίου από το επάγγελμα, αυτό δεν κάνετε? Ναι ή όχι? Εμείς λέμε αποκλειστικό είναι το πτυχίο του Δημόσιου Πανεπιστημίου και όχι όλα τα υπόλοιπα. Κατηγοριοποίηση πτυχίων και τμήματων. Άρα, Πανεπιστήμιο ΑΕ. Μετατροπή δηλαδή των πανεπιστημίων. Αυτό θέλετε, αυτό προωθεί το σύστημά σας. Σε θυγατρικές των επιχειρήσεων. Έχουμε αδικό. Έχουμε. Οξφόρδη. Είναι η σημαία σας. Και τώρα με το εμβόλιο, πραγματικά ο ελληνικός λαός, δεν απευθύνομαι σε εσάς, έχετε κάνει επιλογή. Ο ελληνικός λαός πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Τι λέει? Είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης AstraZeneca. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που το ημιονορισμένη, δουλεύει για τα κέρδη της AstraZeneca. Και όχι μόνο, δουλεύει δολοφονικά.
Γιατί εκβιάζει για να ανεβάσει τις τιμές. Αυτά θέλετε. Φέρετε πανεπιστήμια στην επιχείρηση, στην υπηρεσία των επιχειρηματιών. Αυτά τα πανεπιστήμια θέλετε και αυτά προωθούνται και σήμερα. Γιατί μπορεί να κλείσαν τα πανεπιστήμια, κυρία Κεραμέως, αλλά όμως όλα τα προγράμματα, τα οικονομικά με τις εταιρείες κλπ. Είναι ζωντανά και ανοιχτά. Ναι ή όχι. Αυτά δεν τα κλείσατε. Γιατί άραγε. Ενώ με προτάσεις φοιτητών, με αίθουσες, με τα πάντα. Είναι απίστευτο να ζητάνε φοιτητές να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με υγειονομικά μέτρα ασφάλειας και εσείς να λέτε όχι, δεν τα ανοίγουμε. Γιατί έτσι θέλουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Τα λεφτόδεντρα όμως τα έχετε για να τα δίνετε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεύτερον, η κυβέρνηση αντιστρέφει και διαστρέφει συνειδητά τις συνέπειες του νομοσχέδιου. Βγαίνετε εδώ και λέτε όλοι σας ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά των χαμηλών, όπως λέτε, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, οικονομικών στρωμάτων. Και με θράσος υποστηρίζετε ότι αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν τις λαϊκές οικογένειες. Καλά. Τι νομίζετε ότι είμαστε, βλάκες ή ηλίθιοι? Τι νομίζετε ότι είναι λαϊκές οικογένειες? Δεν θα δεχτούν, αν όχι σήμερα, αύριο, αυτές τις συνέπειες? Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα για να δούμε πώς θα βοηθήσουν τις λαϊκές οικογένειες. Πρώτον, βάσεις εισαγωγής. Τι αποτελέσματα θα έχουν? Θα πετάξουν έξω, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, 20 ως 30.000 παιδιά. Και παράλληλα θα κλείσουν κάποιες σχολές. Αυτά δεν αμφισβητούνται από κανένα. Μάλιστα. Ρωτάμε, ποια παιδιά κυρίως, γιατί θα υπάρχουν και εξαιρέσεις, δώστε μου και δευτερολογία και δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω, όπως κάνω πάντα. Ποια παιδιά, αλήθεια, κυρίως με εξαιρέσεις, βέβαια γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, θα πεταχτούν έξω από αυτό το μέτρο? Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ιδιαίτερα όπως πληρώνουν άλλοι από το δημοτικό. Ναι ή όχι? Από το δημοτικό, από το γυμνάσιο και στο λύκειο. Και μάλιστα ιδιαίτερα τεράστιας οικονομικής επιβάρυνσης. Δεν μπορούν αυτοί να τα πληρώσουν. Θα πάνε το πολύ πολύ σε ένα μαζικό φροντιστήριο ή καμιά φορά δεν θα πάνε και καθόλου. Άρα, πέρα λέω από εξαιρέσεις, αυτούς δεν πετάτε έξω με τις βάσεις? Τι μας λέτε τώρα ότι υποστηρίζετε τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών? Απαντάτε. Μα καλά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι απίστευτο να περνάνε με 2, 3 και 4 στα πανεπιστήμια. Καλά δεν τρέπεστε. Σκύψτε το κεφάλι και μη μιλάτε. Γιατί τα 2, 3 και 4 είναι αποτελέσματα του σχολείου που έχετε κάνει όλοι μαζί. Γιατί το σχολείο έχει μετατραπεί όχι σε σχολείο, αλλά σε μια αρένα. Γι' αυτό το σχολείο, καλά, έχετε το θράσος να μιλάτε στον ελληνικό λαό ότι βγαίνουν παιδιά και πολλά μάλιστα με 2, 3 και 4 από το σχολείο και δεν λέτε μα τι κάναμε, τι φταίξαμε για να είναι τέτοιο το σχολείο? Τι λέτε τώρα? Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αυτό κάνετε. Ποιος θα κόψετε? Και να σας πω και με μια άλλη διάσταση. Και ποιος σας λέει εσάς όλους ότι μια ατυχία ενός παιδιού ή τέλος πάντων οι δυνατότητες που είχε στη ζωή του, τα προβλήματα που είχε από την οικογένειά του, τα οποία δεν τα έχουν οι μεγάλες εισοδηματικές τάξεις. Γιατί αυτοί τα στέλνουν στο Χάρβαρντ, τα στέλνουν στην Οξφόρδη, τα στέλνουν και αλλού και μας έρχονται εδώ και μας κάθονται στο σβέρκο γιάπηδες, killers, δολοφόνοι δηλαδή. Εννοώ δολοφόνοι. Ότι σκοτώνουν κόσμο, αλλά δολοφόνοι των ίδιων των παιδιών και της οικονομίας, οι οποίοι μετράνε αριθμούς και όχι τίποτα άλλο. Και σας λέμε λοιπόν τώρα, αντί να βγείτε και να πείτε ότι συγγνώμη, που δεν έχει υπάρχει, δεν υπάρχει φιλότιμο, υπάρχει ταξική, λογική, σκληρή. Συγγνώμη που κάναμε τέτοιο σχολείο, που βγάζει παιδιά με 2 και 3, που πάνε στο πανεπιστήμιο, τι λέτε τώρα? Κομμένοι όλοι. Σου κόβω τη δυνατότητα να πας να παλέψεις
και να σπουδάσεις. Αυτή είναι η σκληρή ταξική πολιτική. Αποτελέσματα δική σας. Και τώρα αφήστε τα κόλπα, κυρία Κεραμέως. Δεν εννοώ εσάς, εννοώ την κυβέρνηση. Ότι αυτοί κόβουν, λέει, από τους άλλους που θέλουν αυτές τις σχολές και πάνε αυτοί. Μα καλά σοβαρά μας δουλεύετε. Ένας που θα γράψει καλύτερα θα περάσει σε αυτή τη σχολή. Δεν κόβουν αυτούς που έχουν επιλέξει κάποιες σχολές. Αυτά είναι αλχημίες για να ξεπαστρέψετε τα παιδιά της εργατικής τάξης από το πανεπιστήμιο. Και ξέρετε, λέτε κοινικά, το είπατε. Και αυτό είναι θετικό. Με την έννοια ότι είναι ειλικρινές. Τι λέει, όλοι θα πάνε στο πανεπιστήμιο? Φυσικά και δεν θα πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ φυσικό αυτό να μην πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο. Αλλά για να μην πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο σημαίνει ένα σχεδιασμό της οικονομίας που θα μπορεί να στείλει αυτούς. Θέλει άλλο πράγμα, θέλει σοσιαλισμό. Να το πω απλά. Με έναν κουβέντιο με κάποιον της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε αυτά. Ναι, θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό. Αυτό ο σχεδιασμό δεν γίνεται στον καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό είναι η ζούγκλα της αγοράς. Αυτή είναι. Εσείς λοιπόν τώρα θέλετε να κόψετε όσο το δυνατόν περισσότερους, θα πω και παρακάτω, από αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν. Στερείτε το δικαίωμα και το όνειρο και θα το πληρώσετε αργά ή γρήγορα και πολύ σκληρά παιδιών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αποκτήσουν μέσα από το σχολείο και δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα των φροντιστηρίων να αποκτήσουν τέτοιες γνώσεις που να μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Δεύτερο, τα δύο μηχανογραφικά. Ποιο διαστραμμένο μυαλό τα εφεύρε αυτά? Ποιος ήταν ο πατέρας ή η μητέρα, πέστε μας το όνομα, αυτού του διαστραμμένου μηχανογραφικού? Λέτε 10% το πρώτο, μάλιστα, και το δεύτερο, γίνε μάγος να γίνει φακίρες. Αυτή είναι η ιστορία. Να παίξω κορώνα γράμματα, τζόκερ, πού θα καταλήξω? Και ποιο είναι και το χειρότερο, το θράσος σας πραγματικά. Τι λέτε, ότι με αυτό θα δώσουμε στους φοιτητές, στους υποψήφιους, τη δυνατότητα να μπουν στη σχολή που θέλουν? Να σοβαρολογείτε. Είστε καλά? Όταν του δίνεις 10% να πάει στην ιατρική, λέω τομείς τώρα, διάφορους, που δεν μπορεί να πάει, πού τον πάτε μετά? Ποια σχολή που του αρέσει θα επιλέξει με αυτό το σύστημα? Λέω λοιπόν ότι εμείς τι λέμε λοιπόν, για να μην λέτε ότι δεν έχουμε και προτάσεις. Κατοχύρωση της βαθμολογίας. Θα δώσει 3 μαθήματα, 4, θα κατοχυρώσει τα 2 και θα ξαναδώσει την άλλη χρονιά. Έτσι θα πάει στη σχολή που θέλει, αν μπορέσει. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Για να το δέχεστε αυτό. Γιατί θέλετε να τους κόψετε έξω. Όμως είσαστε ασυγκράτηστοι. Κυριολεκτικά. Μισείτε. Μισείτε, το λέω, καταλαβαίνει ο καθένας. Τα παιδιά της εργατικής τάξης, τα λαϊκά στρώματα. Όχι μόνο χτυπάτε το δικαίωμα για να μπει στο πανεπιστήμιο, αλλά μετά έρχεστε με δεύτερο τσεκούρι για αυτούς που φοιτούν. Σκληρό ταξικό μέτρο. Αλήθεια, σας ρωτάω. Στο Θεό σας που λένε. Δεν ξέρετε ότι 40% των φοιτητών δουλεύουν? Περίπου, μπορεί και παραπάνω. Ξέρετε τι σημαίνει να δουλεύεις και να είσαι φοιτητής? Δεν θέλω να πω προσωπικές και άλλες εμπειρίες. Γιατί ορισμένοι, και δεν θέλω να πω ονόματα γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά και να σπουδάζεις. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να σπάς τα κόκαλά σου στην οικοδομή και να πας να δίνεις εξετάσεις και να είσαι υποχρεωμένος να διαβάζεις ή να είσαι σερβιτόρος ή από εδώ ή από εκεί. Δεν τα ξέρετε αυτά? Και τι τους λέτε? 4+2. Αλήθεια? 4+2. Πέστε μας λοιπόν, τι θα αλλάξει με το 2? Δεν θα συνεχίσουν να δουλεύουν? Γιατί δουλεύουν? Από χόμπι? Γιατί? Για να πάνε στα πάρτι της Δάπνου Δουφουκού? Θα τα πω μετά αυτά. Το έχω για έκπληξη. Γιατί δουλεύουν? Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι οικογένειές τους? Γιατί φεύγουν και δεν πάνε σε πανεπιστήμια παιδιά που περνάνε έξω, εννοώ σε νησιά, σε άλλα πανεπιστήμια? Γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν οι οικογένειές τους το ενίκιο και τα έξοδα που έχει ένας φοιτητής? Γι' αυτό δεν το κάνουν. Και εσείς ανάλγητοι, απίστευτα ανάλγητοι,
Αντί να εκτιμήσετε αυτά τα παιδιά που πάνε και δουλεύουν γιατί έχετε καταδικάσει τους γονείς σας τη φτώχεια και την ανέχεια, τι τους λέτε? 6 ή 7 χρόνια ή 8 και μετά απολύεσαι. Χάνεις το δικαίωμα. Δεν τρέπεστε λίγο? Τι θα πείτε, αλήθεια? Τι θα πείτε σε έναν εργαζόμενο φοιτητή που δουλεύει για να τα βγάλει πέρα και που του λέτε 2 χρόνια και τέλειωσες? Γιατί στα 2 χρόνια τι θα αλλάξει? Θα γίνει πλούσιος? Αφήστε με, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ναι, τελειώνει ο χρόνος και θα γίνει πλούσιος σε 2 χρόνια? Όχι. Απλά θα το πετάξετε έξω από το Πανεπιστήμιο εν ονόματι των αιώνιων φοιτητών. Ας κάτσουμε κάτω να δούμε. Και πριν και τώρα, πόσο είναι αυτό το ποσοστό? Γιατί τι φοβάστε? Μη σας κάνει κακή αξιολόγηση το διεθνής παράγοντας, δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός. Αυτοί που θέλουν πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των πολυεθνικών, αυτά υπηρετείτε. Και γι' αυτό παίρνετε αυτά τα μέτρα. Και να σας πω και κάτι ακόμα, λέτε, να μας φέρει ένσημα. Κυρία Κεραμέως, κάντε μία κουβέντα ειλικρινή. Δεν εννοώ προσωπικά, σαν κυβέρνηση το λέω, έτσι για να είμαστε καθαροί. Κάντε μία κουβέντα με τη Δάπνου Δουφουκού, η οποία εκτός των άλλων που έκανε στο παρελθόν, σήμερα τι κάνει? Είναι ατζέντες για να βρουν δουλειά σε καφετέριες και αλλού με αντάλλαγμα να ψηφίσουν Δάπνου Δουφουκού. Πάρτε να δείτε, μαύρα δουλεύουν όλοι. Αλλά που ζείτε, είσαι καλά δηλαδή τώρα? Εκτός πραγματικότητας είστε. Πάνε και δουλεύουν σε καφετέρια, σε οποιαδήποτε δουλειά βρουν, μαύρα, χωρίς ασφάλιση. Και το χωρίς ασφάλιση είναι θέμα ότι δεν μπορούν και οι μικροεπαγγελματίες να ανταποκριθούν με βάση την οικονομική κατάσταση που υπάρχει. Επομένως, ποιο είναι το θέμα? Γιατί δεν τους ενισχύεται οικονομικά, αφού δουλεύουν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα? Γιατί, δεν έχετε λεφτά? Πού τα δίνετε? Δεύτερον, γιατί δεν φτιάχνετε εστίες και υποδομή, αυτά που ζητάνε οι φοιτητές, ώστε να μην πληρώνουν ενίκια? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γιατί. Δεν τους θέλετε. Δεν τους θέλετε και θα το πω και να γραφεί. Είναι ταξικό μίσος τελικά. Δεν θέλετε τα παιδιά της εργατικής τάξης και των άλλων, παρά το ότι λέτε, να μπουν στα πανεπιστήμια και να γίνουν επιστήμονες. Και ξέρετε, η εποχή του καπιταλισμού, της δικιάς μας γενιάς, που είχε ανοίξει γιατί χρειαζόταν μαζικά επιστήμονες, έχει πλέον αρχίσει και κλείνει. Την ελίτ την έχει δεδομένη. Χάρβαντ, Λάγκαστερ, δεν ξέρω πώς τα λένε και όλα τα υπόλοιπα, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Έχουν πλούτο, τους στέλνουν όπου θέλουν, δεν περνάει εδώ, πάει σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν, πληρώνουν δίδακτρα κλπ. Οπότε έρχονται πανέτοιμοι και μάλιστα ετοιμασμένοι και ιδεολογικά. Killers, θα έλεγα, αριθμοί και όχι άνθρωποι για τους άλλους. Να ποια είναι η μοίρα που επιφυλάσσεται. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Την έκπληξη μην ξεχάσετε. Με το δεύτερο μέρος. Ήθελα όμως πριν να τα πω αυτά, να απευθυνθώ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δέχεστε ή όχι την Πολωνία? Τι δέχεστε? Δέχεστε ή όχι τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Την εφαρμόσατε ή όχι? Ποιος ξεκίνησε την ισοτίμηση των πτυχίων? Έτσι και κουτσουρεμένα. Ακούστε, κύριε φίλοι. Ό,τι και να πείτε, ό,τι θέλετε πέστε. Ό,τι θέλετε πέστε. Δεν ανατρέψατε τίποτα όλα αυτά τα 4 χρόνια. Είσαστε δεσμευμένοι. Κύριε φίλοι, το είπατε. Μην συνεχίζετε. Για να κάνω διάλογο, κύριε Παπαφίλη. Να σας πω κάτι. Μπορείτε να μην εφαρμόσετε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καλά ήταν ήρεμος η ώρα. Όχι, πέστε μας μία. Μία πέστε μας που δεν εφαρμόσατε. Καμία δεν εφαρμόσατε. Κύριε Παπαφίλη, όχι διάλογο και κλείστε. Καμία. Σας παρακαλώ και κλείστε. Δεύτερο και φαρμακαίρο, αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό που έχει γίνει, δεν ξέρω αν ξέρει να γίνει ποτέ. Να εισηγούνται νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ποιος? Η Υπουργός Παιδείας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα σας προτείνω το επόμενο να φέρετε και τον Υπουργό Άμυνας. Να είναι και αυτός. Να μπει και ο στρατός στη μέση. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Πώς το δέχεστε? Όμως, ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι
θέλετε να φτιάξετε, ουσιαστικά θέλετε να τσακίσετε το φοιτητικό κίνημα. Δεν σας πειράζουν όλα αυτά τα, όπως λέτε, περιθωριακά στοιχεία που κάνουν ό,τι κάνουν και τα οποία αν δεν τα έπαιζαν τα κανάλια που είναι στην υπηρεσία σας, θα τα είχαν σταματήσει εν μέρη. Είναι αυτά που τροφοδοτούν να μας βγαίνετε εδώ με αφίσες και με αυτά που έκανε ο κύριος υφυπουργός. Πάμε λοιπόν. Μάλιστα. Εγκληματικότητα. Διακίνηση ναρκωτικών. Παραεμπόριο. Ποιος εμποδίζει την ελληνική αστυνομία να τα χτυπήσει? Έχει δυνατότητα? Ναι ή όχι? Έχει θεσμική δυνατότητα να το κάνει? Βεβαίως και έχει. Έξω από τα πανεπιστήμια και μέσα αν χρειαστεί. Γιατί δεν το κάνει, αλήθεια, τόσον καιρό, αφού είπατε ότι αφού καταργήσαμε και το άσυλο είναι ελεύθερη να το κάνει? Γιατί φοβάται τους διάφορους μυστήριους που κάνουν ό,τι κάνουν και που είναι απαράδεκτα και δεν έχουν καμιά σχέση με το φοιτητικό κίνημα? Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Πρέπει να μπουν μέσα στα πανεπιστήμια? Εγώ σας λέω το εξής και θυμηθείτε το. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα με αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Και κλείστε με αυτό. Και για πέστε μας, αφήστε με τώρα, δεν πειράζει. Πειράζει, πώς δεν πειράζει? Σας λέω και κάτι. Όλο αυτό το σύστημα του μεγάλου αδερφού. Καλά, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Είστε σοβαροί τώρα? Με κάμερες, με συλλογή στοιχείων, με τα πάντα. Τι είναι αυτό? Φυλακή? Τι είναι αυτό? Πολυεθνική? Πολυεθνική είναι. Αυτό θέλουν οι πολυεθνικές. Αυτό που συμβαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό κάνετε και εσείς τώρα. Επομένως, θέλετε το λόγο, δεν πειράζει, θα το πάρετε. Λοιπόν, θα τελειώσω. Όχι, για την ώρα. Αφήστε, για την ώρα. Γιατί να σας πω κάτι. Εντάξει, υπάρχουν και φωνές διαφορετικές, δώστε τη δυνατότητα. Έχει δίκιο και επαφή, περιμένω όμως να μιλήσουν. Και επειδή λοιπόν τώρα για να τελειώσουμε θα σας πω και κάτι ακόμα και θα τελειώσω. Ένα λεπτό. Όταν εμείς κυριαρχούσαμε στα πανεπιστήμια, κυρίες και κύριοι όλων των παρατάξεων, όλων λέω, όταν είχαμε 40% η νεολαία και τα πανεπιστήμια συγκρούονταν ιδεολογικά για ιδέες. Τώρα που κυριαρχείτε εσείς, συγκρούονται για άλλα πράγματα. Και μια και μιλάμε για αρχές και για αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, έχω εδώ τη δικιά σας ιδεολογική σύγκρουση στα Πανεπιστήμια. Τα πάρτι της Νούδου Φουκού. ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Τα δίνω, θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή. Πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Θα τα πω όπως είναι, δεν πειράζει. Ορίστε. Πάρτα μοριάρωστη. Η μη γυμνή δάπνου του φουκού. Σάμερ πάρτι. Σάμερ πάρτι. Με οι μη γυμνες. Πού είναι? Υποδοχή πρωτοετών. Τα βλέπετε? Βλέπετε μακριά ή να σας δώσω γυαλιά? Αυτή είναι η ιδεολογική σας αντιπαράτηση. Η χυδαία. Η πρόστιχη θα έλεγα. Που ανέτρεψε λόγω. Και κλείστε, κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν πειράζει, έχουν ενδιαφέρον αυτά. Μιλάτε εσείς για διαφθορά στα πανεπιστήμια όταν η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, που δεν είναι κανένας από το ΠΑΣΟΚ εδώ, πουλούσαν τα θέματα? Τα πουλούσαν ή όχι? Τα ξέρουν οι πανεπιστημιακοί? Και μιλάτε για αναβάθμιση του πανεπιστημίου? Μιλάτε για διακίνηση ιδεών? Ξέρετε τι θέλετε? Μόνο οι δικές σας ιδέες να είναι αυτές που θα περνάνε στο πανεπιστήμιο και όχι τίποτα το ανατρεπτικό. Σας λέω λοιπόν και τελειώνω ότι η οργή μαζεύεται, θα ξεχυλήσει. Είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Προσωρινά, έχω κι άλλο. Εδώ. Εντάξει. Πάρτε το και αυτό γιατί το ξέχασα. Ναι. Κυρία Κεραμέως, πάρτε για να δείτε. Κύριε Συρίγο, πάρτε να δείτε την άλλη όψη του νομίσματος. Η μία είναι αυτή που είπατε, αλλά πάρτε και την άλλη. Για να καταλάβετε και τι φοιτητές θέλετε να φτιάξετε. Και τι ανθρώπους θέλετε να φτιάξετε, μια και είναι επίκαιρα ορισμένα ζητήματα.
Άρα λοιπόν λέω ότι η οργή μαζεύεται. Να σας πούμε κάτι, δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Τουλάχιστον η αστυνομία και άλλα δεν θα περάσει. Θα την εμποδίσουμε με όλους μας τις δυνάμεις και με όρους μαζικού κινήματος. Και να ξέρετε, και να ξέρετε ότι αυτά που κάνετε σκάβετε το λάκκο σας και αυτό είναι πολύ θετικό.